προσπαθείς να μου πεις ότι δεν είμαστε ως εκπομπή έτοιμοι να υποδεχθούμε τα Χριστούγεννα με τα φανών και λαμπάδων. Α, σε μένα μιλάς. Σε σένα μιλάω, Κώστα. Βεβαίως σε σένα μιλάω. Είδες τι πάθαμε στην προηγούμενη εκπομπή που ήμουν γλυκιά και χαριτωμένη. Τίποτα δεν είναι έτοιμο τώρα. Δεν με ξέρεις εμένα καλά. Δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε ξέρω, αλλά όλο και σε μαθαίνω. Λοιπόν, το Mega Star ξεκινάει γεμάτο από φρέσκια διαλεκτή, λαχταριστή ύλη, κουίζ διαγωνισμό και ό,τι πιο καινούργιο έχει να παρουσιάσει ο χώρος του τραγουδιού είναι Ελλάδα. Τώρα που το σκέφτηκα, λέω να είμαι γλυκιά και χαριτωμένη και σε αυτή την εκπομπή. Πες το τότε με ένα φιλί. Λοιπόν, είσαι γλυκιά και χαριτωμένη. Και γλυκιά και χαριτωμένη και μικρή και τριανταφυλάνια, αναλόγως τι θα μου πεις όμως, έτσι. Θα πω να παρουσιάσεις εσύ το πρώτο μας θέμα. Α, καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία στίχη του μεγάλου Αλέκου Σακελάριου, μελοποιημένη από τον Γιάννη Ζιβανέλη και τραγουδισμένη από τον Γιάννη Βογιατζή. Όλα αυτά, χωρίς πολλά λόγια, στην παρουσίαση του δίσκου, αφιέρωμα σε ένα μεγάλο. Έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να παρουσιάζουμε σήμερα τον δίσκο σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Για μένα είναι ποίηματα του Αλέκου Σακελάριου, ενός ανθρώπου που έχει βιώσει την Ελλάδα και έχει περιγράψει την Ελλάδα όσο κανένας άλλος. Ένας άνθρωπος που μου έκανε εμένα την τιμή να μου δώσει τους τελευταίους στίχους και άλλους πολλούς βέβαια που έχω και που έχει η Ντίνα Σακελάριου, θα μας τα πει, να τους μελοποιήσω. Δίπλα μου είναι η Ντίνα Σακελάριου που έζησε από κοντά αυτή τη συνεργασία όσο μαζί με τον Αλέκο Σακελάριου επιλέγαμε και μελοποιούσαμε αυτά τα τραγούδια. Θυμάσαι, Ντίνα? Βεβαίως και θυμάμαι. Ναι. Πάντως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα της δουλειάς, ναι, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω δημόσια και εσένα και τον Γιάννη Βογιατζή και όλους τους συντελεστές. Και ελπίζω να πάμε πάρα πολύ καλά και να συνεχίσουμε με την ίδια επιτυχία. Εγώ δεν θα πω πολλά. Προηγουμένως η Ντίνα έβγαλε είδηση. Δεν ξέρω αν το πήρες καμπάρι. Okay. Είπε ότι εύχομαι αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί. Yeah. Άρα λοιπόν κάτι μας κρύβει στο μανίκι της, φαίνεται, Ντίνα. Κάποιους στίχους έχει του Αλέκου, φαίνεται, τελευταίους που δεν τους έχει ακόμα φανερώσει. Το εύχομαι αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Ντίνα. Την Ντίνα. Δηλαδή για τον Αλέκο να την ευχαριστήσω, έτσι, που είναι μεταξύ μας κάπου εδώ πέρα γύρω. Δεν μπορεί, αποκλείεται. Τα λέει τα καλαμπούρια του, εμείς δεν τα ακούμε. Και το Γιάννη το Ζουγανέλη που μου έκανε τη χαρά να τραγουδήσω τα τραγούδια που μελοποίησε του Αλέκου. Θα ήθελα το Θόδωρο να ευχαριστήσω, τον Παπαδόπουλο, τη Γλυκερία που και αυτή συμπράττει με δύο, συμβάλλει στο δίσκο μου με δύο τραγούδια. Βέβαια ο Γιάννης τραγουδάει ένα φανταστικό τραγούδι που είναι σχετικό με τα μαλλιά του. Και θα ήθελα και τον Νίκο τον Λαβά να ευχαριστήσω και παραπάνω την εταιρεία μου και τον Στέλιο τον Φωτιάδη, τον παραγωγό μου. Δεν πιστεύω να έχετε ξεχάσει τίποτα να ψωνίσετε αυτές τις μέρες. Ρίκα. Δεν πιστεύω να έχετε ξεχάσει να ψωνίσετε αυτές τις μέρες. Έτσι, μπράβο. Πιο γλυκά και πιο χαριτωμένα. Λοιπόν, τι ψώνισες? Α, καταπληκτικό. Πήρα το καινούργιο βίντεο κλιπ της Γιούλης Τσίρου. Αν είναι δυνατόν. Μπορώ να σε ρωτήσω από πού αγόρασες όλα αυτά τα βίντεο κλιπ? Ξέρεις, τώρα από παντού. Μίνο, Sony, Polygram, EMI, Warner, BMG. Δεν σου τα έδωσαν όμως όλα. Τι εννοείς? Κοίτα. Τι είναι αυτό? Εφησαρή. Ψέματα! Το θέλω! Ρίκα. Το θέλω.